Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, θα μιλήσεις. Όχι. Εγώ σηκώνω τα μανίκια μου. Όχι, περιμένω εσένα. Σηκώνω τα μανίκια μου γιατί πολύ μου την παίρνει από εκεί ο κύριος. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε και αφήστε αυτούς τους δύο να πλακωθούν. Τι κάνετε, πώς είστε. Πάρα πολύ ωραία, έτσι εύχομαι να είστε πάντα καλά. Και λένε μπροστά μου τηλεόραση καλά. Ψήσε καφέ να στα πω. Φίλοι μας, φίλες μας. Πόσο χαιρόμαστε που είμαστε ξανά στην παρέα σας εδώ καθημερινά στο ραντεβουδάκι μας στις 2 η ώρα. Γιατί με κοιτάζετε, δεν το πιστεύω αυτό που λέω, πιστεύεις? Όχι, ναι. Λοιπόν, είμαστε καθημερινά εδώ μαζί σας. Γεωργία Κουτσοκώστα, Georgia.ko. Εδώ είχα ξαπλάρει εντωμεταξύ εγώ στον καναπέ και σηκώθηκα εδώ πέρα μαλλιά. Είχα ξαπλάρει έτσι. Και Νίκος Μάτζος φυσικά μένει τα ζήτα και μας στέλνει το ό,τι θέλετε και κάνετε και follow το Mad σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. MadTV Greece στο hashtag μας για ό,τι θέλετε να μας ενημερώσετε. Mad.gr και ενημερώνεστε για όλα τα νέα της showbiz, τα gossip και τα σχετικά. Αυτό, γι' αυτό γελάω, γιατί ξεκίνησες. Έλα, παιδιά, καλησπέρα και μας ακολουθείτε. Ρε Νίκο Μάτζο, παρά είναι καλοκαίρι για αυτά τα πράγματα είναι. Τώρα. Παραπήγε. Παραπήγε καλοκαίρι. Και να κόψουμε λίγα από την εισαγωγή. Και να σας πω ότι φυσικά μπαίνετε στο YouTube κανάλι μας, στο MadTV Greece, όπου βρίσκεται όλα αυτά τα επεισόδια του Talk to Mad που έχουμε. Ήθελα πολύ να το κάνω. Όλα τα επεισόδια του Talk to Mad που έχουμε εδώ. Ναι. Μπείτε, παιδιά, μπείτε να κάνετε τα like, τα subscribe. Μπείτε να κάνετε τα like, τα subscribe και όλα αυτά που. Που θέλετε, τέλος πάντων, εμείς εδώ θα είμαστε. Πού πας? Είμαστε χάλια. Και αυτό από μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε στην πρώτη μας είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ορφέα. Μπαμ, μπαμ. Και τον Κώστα. Ναι, ναι. Μπαμ. Φιτ γιαγιά που τρώει 150 ευγά. Ευγά, βεβαίως, το μήνα για να παραμείνει σεξι. Με κοιτάει με ανοιχτό το στόμα για τη γιαγιά που λέγαμε συγκεκριμένα. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, ναι. Από πότε 53 χρονών καλείται γιαγιά? Άμα έχει εγγόνια. Α, σωστά. ναι, και δηλαδή. Μπράβο της πάντως. Συγχαρητήρια πάρα πολλά θα δώσω εγώ. Στα αυγά. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Μια γιαγιά που δεν μοιράζεται, που δεν μοιάζει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά. Μια γιαγιά που δεν μοιάζει με τις άλλες πηγαίνει στο γυμναστήριο για έως 8 ώρες κάθε μέρα και ισχυρίζεται ότι τη ζητούν ραντεβού άντρες με τα μισά της χρόνια. Βέβαια. Κάτι που εύκολα μπορούμε να πιστέψουμε. Βέβαια, δεν είδαμε εδώ τον Ορφέα πώς κάνει πίσω από την κάμερα. Έχει τρελαθεί ο Ορφέας. Με τα αυγά. Με τα θέλει αυγά, να πάει εννοείται. Να βράσει αυγουλάκια. Αυτό. Και ο Κώστας έχει τρελαθεί με το αυγό, παιδιά. Πω, 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 τι σου κάνει ένα αυγό, ε. 53χρονη, παιδιά, Άντρεα Σάνσαϊν. Καλλιτεχνικό, μάλλον. Από το Λονδίνο και ψάχνει κατευθείαν, Άντρεα Σάνσαϊν. Από το Λονδίνο έγινε διάσημη σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στις αναρτήσεις της στα social media. Πολλά σίγμα μαζί, δεν ξέρω τι ακούστηκε. Αναφέροντας ότι περνάει πολλές ώρες κάθε μέρα στο γυμναστήριο, προπονούμενη σκληρά, πιστεύει ότι είναι σωματικά ικανή να ανταγωνιστεί γυναίκες στα 20 τους. Μα λέει, πηγαίνει στο γυμναστήριο μέχρι και 8 ώρες κάθε μέρα. Αυτό τώρα καταντάει η μονή. Ναι, ναι. Μονή και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι καλό, αλλά εντάξει, στην εμφάνισή της καλό κάνει. Η γιαγιά, παιδιά, αυτή η συγκεκριμένη που βλέπετε, έχει δύο εγγόνια. Και την ώρα, λέει, που ξεκινά τις συνεδρίες της με μία ώρα κάρντιο, προτού πάει στα βάρη, το περιέγραψε, παιδιά, ως επίσκεψη στη Disneyland. Μάλιστα, από το κάρντιο εγώ. Ναι, εμείς λέμε τώρα τι έχουμε σήμερα. Πρώτο όροφο, πω. Ναι, φεύγω. Πάω Disneyland καλύτερα. Συνεχίζουμε. Αφιερωμένη στο αυστηρό πρόγραμμα, η Άντρεα είπε πως μερικές φορές περνά έως και 8 ώρες στο γυμναστήριο. Τρίτη φορά που το λέμε αυτό. Και τι τρώει, παιδιά, εδώ είναι το θέμα. Αυτή η εκπομπή πάει υπέροχα. Εδώ είναι. Όλο το zoom είναι εδώ. Στο τι τρώει, παιδιά, καταναλώνει. Μεγάλη ποικιλία λαχανικών και πρωτεϊνών με ημερήσια αριθμό έως και 3.500 θερμίδες, ideas, σε 6 έως 8 γεύματα, ενώ της αρέσει να τρώει. 3.500 θερμίδες είναι πάρα πολλές. 6 έως 8 γεύματα είναι πάρα πολλά. Δεν δίνεις τη βάση που θα ήθελα. Συνεχίζω. Της αρέσει, παιδιά, να τρώει. Εγώ εκεί έχω τα θέματα μου τώρα. Μπρόκολο, πράσινα φασόλια, καλαμπόκι, ασπράδια αυγών, άντε,
κουνουπίδι, γλυκοπατάτα, λάχανο και σπανάκι. Πω, ναι, θα κάνω με το πραγματικά. Καρότα, κολοκύθες, σαλάτι και λάδι. Τα αποφεύγει αυτά. Ναι. Δηλαδή, αποφεύγει τα πιο ωραία, ας πούμε. Κολοκυθάκια, τηγανιτά. Κολοκύθες είπε, όχι κολοκυθάκια. Εντάξει, το κολοκύθα... Και ναι, το μεγάλο και... της μυστικό, μπράβο, παιδιά, αποδίδει που αυτό δηλαδή βλέπουμε εμείς το μεγάλο της μυστικό πίσω από αυτό το κορμί, είναι ότι καταναλώνει 150 αυγά το μήνα. 150 αυγά το μήνα, 15 την ημέρα. Πώς βγήκε τώρα αυτό? 15 επί 30. Δεν βγαίνει τόσο. Oh. 15 επί 10 βγαίνει 150. Περίμενε όμως, αν το κάνουμε 5 επί 30, 5 αυγά τη μέρα. Πω, πω, είναι πάρα πολλά. 5 επί 30. 5 αυγά τη μέρα. Είπα 15. Είπες 15. Είναι 5. 5 το μήνα, λέει η Παναγιώτα εδώ. 5 την ημέρα. 5 το χρόνο. Έχουμε κάνει σαλάτα εδώ πέρα. 5 ναι, την ημέρα. 5, σωστά. 5 αυγά Παναγιώτα τη μέρα. Σωστά. Τα τρώει. Ναι. Είναι 3, 5, 15 ρε παιδιά. Εντάξει. Ναι, είναι εύκολα μαθηματικά. Πολύ εύκολα. 5 αυγά την ημέρα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και σε χορταίνει και πολύ και παίρνει και την πρωτεΐνη σου. Mm. Συγγνώμη κάτι να σου πω κάτι. Βέβαια, με τα... Υπάρχει περίπτωση να έχω καταναλώσει κι εγώ 150 αυγά το μήνα. Γιατί υπήρχε μία περίοδο σε μένα ο διατροφολόγος μου, μου βάζει σταθερό πρωινό. Δεν αλλάζει, λέει, κάθε μέρα τρώω το ίδιο. Και μου είχε βάλει μία περίοδο να τρώω κάθε πρωί 3 σπράδια, 2 ολόκληρα. Που μας κάνει 5 στο σύνολο. Άρα, 15 επί 30. Όχι, φύγαμε σε break. Φύγαμε σε break. Και επιστρέφουμε εδώ, παιδιά, με 88 χρονών που πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ε? Hello friends! Hello, how are you? How do you do? How are things going? Is everything okay with your lives? I hope so. I really hope so. I hope that everything is fine. I can't speak English. Very much. Why? Because I'm not so good. In English. Να πιάσω τα ιταλικά καλύτερα. Yes. Yes. Io sono un tonno. Ξέρεις τι είπα. Do you know what I just said to you? No. What? Ότι είμαι τόνος. Το έλεγε ο Πινόκιο όταν ήταν μέσα στο στομάχι της φάλαινας. Έλεγε Io sono un tonno. Στα ιταλικά το έβλεπες. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω καν γιατί έχω αυτή την πληροφορία στο κεφάλι μου. Okay, καλά πάμε. παιδιά, έχουμε τον 88χρονο που κατάφερε να πάρει... Εγώ θα το πω αυτό. Α, συγγνώμη. Κάτσε καλά. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. 88χρονος πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και απέδειξε πως ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ γι' αυτό δεν έχω πάρει lower ακόμα. Πάμε λίγο! Εγώ γι' αυτό δεν έχω πάρει lower ακόμα. Περιμένει το 88 για να διακριθείς. Για να δείξω και εγώ ότι ποτέ καλά δεν καλά κάνεις. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα 4 χρόνια ακριβώς, παρακαλώ, καμία δικαιολογία. Και στα 88 του χρόνια παίρνει το πτυχίο του. Ο λόγος φυσικά για τον κύριο Δημήτρη Μουδατσάκη, που τον Σεπτέμβριο του 2018 κατάφερε να περάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από πανελλήνιες εξετάσεις, φοιτώντας το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Συνταξιοδοτήθηκε, να σας πω, πριν από 22 χρόνια, πήρε πριν 4 χρόνια την απόφαση να επιστρέψει στα Θρανία και ήταν μεταξύ των εισακτέων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Από μικρός, λέει, ήθελα να σπουδάσω. Έβλεπα τα άλλα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και ζήλευα. Ήθελα να πάω κι εγώ, αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα τη δυνατότητα. Διάβαζα πάντα. Κάθε Σάββατο, όταν πληρώναμε το προσωπικό, εγώ πήγαινα και αγόραζα ένα βιβλίο το οποίο το διάβαζα κατευθείαν. Θα πάω να γραφτώ κανονικά και θα πηγαίνω όποτε μπορώ, είχε δηλώσει τότε ο κύριος Δημήτρης. 4 χρόνια μετά, λοιπόν, ορίστε που ήρθε η ώρα, πήρε το πτυχίο του, βρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας και αποδεικνύει έτσι πως όταν υπάρχει θέληση, όλα είναι δυνατά. Εγώ θέλω όλοι να παραδειγματιστούμε από τον κύριο Δημήτρη, να γίνουμε λίγο σαν τον κύριο Δημήτρη. Να γίνουμε συνταξιούχοι. Αχ, τι ωραία που θα ήταν να είμαστε συνταξιούχοι τώρα. Κατάλαβες. Όταν έχεις... Τι ωραία που θα ήταν η λύση. Αφήστε τις προσπάθειες και τα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι να γίνουμε συνταξιούχοι. Όχι, πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Δημήτρη. Πρότυπο. Τόντως. Πρότυπο, είδωλο, ό,τι και να θέλεις μπορείς να το καταφέρεις. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει. Δεν θέλω, υπάρχει μόνο. Αν καταλάβατε εσείς, παιδιά, ακολουθήστε τα βήματα της Τζο. Σίγουρα παιδιά, θέλει το καλό σας. Ζητώ συγγνώμη που τις τελευταίες ημέρες, έτσι είμαι κάπως τα χαμένα
Και δεν είμαι. Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω. Τα βλέπετε όμως ότι δεν φταίω μόνο εγώ, ότι είναι και η αλληλεπίδραση με τον Νίκο Μάτζο. Το βλέπετε, να το. Θέλω να ζητήσω όμως συγγνώμη που είμαι στα χαμένα. Παιδιά, πραγματικά. Δεκτή. Πραγματικά είμαι κουρασμένη, το λέω αλήθεια. Δεν δουλεύει το μυαλό μου ώρες-ώρες, αλλά εντάξει, προχωράμε. Θα προσπαθήσω για κάτι καλύτερο. Στο επόμενο. Άντε, πάμε στο επόμενο. Ωραία, ωραία, γιατί τώρα θα φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με Άννα Βίση, Δάφλιν Λόρενς και Έμα, παιδιά. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Φύγαμε. Πολύ ειτήλα. Ειτήλα, ωραία όμως. Ναι, θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχα έρθει ντυμένη και σου λέω είμαι ειτήλα, είμαι Stranger Things, είμαι... Ξεχνιέται. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να είναι το intro μου. Το intro της ταινίας μου. Για δώσε λίγο ρεστεκόνια. Θα κάνεις ταινία. Δώσε ρεστεκόνια. Παιδιά, ωραίες μουσικές. Παιδιά, από... καλώς ήρθατε στην... αν... Καλώς ήρθατε, λέει. Είμαστε ήδη μισή ώρα και εγώ. Το teaser της ταινίας μου δίνω. Συγγνώμη, ναι, δεν το έπιασα. Καλώς ήρθατε στην Unbelievable Joe. Και πριν τα μίλαγε έτσι. Τι έπαθε. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Πάρ το πάνω σου, Ρενικό Μάτζα, αφού βλέπεις ότι δεν μπορώ. Να κάνω εγώ πρόλογο ταινίας. Όχι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, τσακώνομαι τώρα με τον εαυτό μου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τον πρόλογο της ταινίας. Πρέπει να το σχεδιάσω. Είναι η Τίλα, σούπερ ήρωας. Σούπερ ήρωας. Δεν μπορεί να μιλήσει καν. Παιδιά, εγώ λέω να πάμε στα πολύχρωμα φυσικά θαύματα στον κόσμο. Ωραία, θέλετε. Πάμε. Ναι, πάμε. Και μετά από αυτό θα δούμε και για ταινία. Πριν από αυτό όμως, μήπως, πριν από όλα, παιδιά, πριν από όλα, μήπως να πούμε για την Coca-Cola. Summer parties έχουν γίνει ήδη κάποια και έρχονται κι άλλα. Θέλετε να παρτάρετε στους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής? Yes. Δεν μας πείθεις έτσι όπως το λες. Ονειρεύεστε καλοκαιρινές φαν στιγμές με την παρέα? Ναι. Σίγουρα ναι. Τότε η Coca-Cola, παιδιά, μας προσκαλεί στα πιο hot summer party σε Αθήνα, Πάρο, Σκιάθο, Λουτράκι και Χαλκιδική. Ναι. Θα ανεβάσουμε την ένταση στο τέρμα με πολλά παιχνίδια Super Challenges, με παγωμένη Coca-Cola φυσικά. Φυσικά. Και τις επιλογές του DJ Pitch στα Dex. Θα μας συναντήσετε, παιδιά, την Κυριακή 24 Ιουλίου στο Waves στο Λουτράκι από τις 4 η ώρα και μετά. Μετά το επόμενο Σάββατο στις 30 Ιουλίου στο Marcello Beach στην Παρικιά της Πάρου στις 2 η ώρα. Και την Κυριακή, αμέσως μετά δηλαδή την επόμενη μέρα, πάλι στην Πάρο. Όσοι είστε στην Πάρο θα περάσετε τέλεια. Κυριακή 31 Ιουλίου στο The Cliff Λολαντώνης Beach στην Πάρο στις 2 η ώρα πάλι. Θα γίνει χαμός, να πολύ είστε καλό εκεί. Πολύ καλό και πολύ ωραία αυτά που θα έχουν ετοιμάσει εκεί. Σίγουρα. Και μόνο με την Coca-Cola και εντάξει, τι άλλο θες. Τι άλλο θες. Τι άλλο θες. Τι άλλο θες, μπαγασάκο μου. Μπαγασάκο, τσαγαλάκο. Τσαγαλάκο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο. Να δούμε αυτό το τοπίο τι ζωγραφίζει. Να δούμε τι ζωγραφίζει αυτό το τοπίο. Λοιπόν, πάμε στην Κολομβία και στο Κάνο Κρυστάλλες, γιατί κατά το σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην υγρή και την ξηρή περίοδο, Ιούλιο με Νοέμβριο δηλαδή, μαζί με τα βρύα, τα υδρόβια φυτά και τα κοράλια, τα κόκκινα φυτά προσκολώνται στους βράχους κατά μήκος του ποταμού. Wow! Έλιο. Ναι, κατά μήκος του ποταμού και δημιουργεί έτσι ένα μαγευτικό τοπίο διαφορετικών χρωμάτων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα είναι, δεν βούταγα. Να πω κάτι. Ναι, για πες. Να καθίσεις έτσι, δεν είναι αγένεια. Όχι, καθόλου. Ωραία. Γιατί. Πάω εγώ στο νούμερο 2. Morning Glory Pool, Εθνικό Πάρκο Yellowstone, στο Wyoming. Τώρα το πω σωστά. Η ανάμιξη της γεωθερμικής δραστηριότητας με τον φυσικό κόσμο της άγριας ζήσης, το Εθνικό Πάρκο Yellowstone, αποτελεί παράδειγμα της εικονικής Αμερικής. Όπα, φίλε, τι βλέπω εκεί πέρα. Τρομερό. Απίστευτο. Καλά δεν τα είπα, τι έχει ζωγραφίσει, να πούμε. Να πούμε. Να ούμε. Τρύπες μεταξύ των μιλίων των βουνών, των λιμνών και των ποταμών είναι περιοχές γεωθερμικής δραστηριότητας, οι Γεωγέτες, δεν φταίσαι εσύ, τι λέξεις. Ποιοι είναι οι γεωγέτες, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Ωραία. Οι φυσικές θερμές πηγές και οι πισίνες νερού είναι χρωματισμένες με κίτρινο, κόκκινο και πράσινο από θείο, ένα καταπληκτικό θέαμα. Ποιον θείο? Όχι, εντάξει, από το θείο το τέτοιο. Αλλά το κόκκινο εγώ δεν το έβλεπα. Έβλεπα... ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χαβάσου Falls, στο Grand Canyon στην Αριζόνα. Για καταράκτες μιλάμε λογικά. Μία σειρά από όμορφους και φωτογενείς καταράκτες μπορείτε να βρείτε στον Κολπίσκο Χαβάσου, έναν παραπόταμο του Grand Canyon. Υπέροχα, ε! Το νερό ρέει από ασβεστό λιθό που του δίνει μια ευχάριστη γαλαζοπράσινη απόχρωση. Οι καταράκτες έχουν δημιουργήσει μεγάλες πισίνες που είναι καθαρές, βαθιές και ελκυστικές. Πάρα πολύ ωραίο. Το είδες, το πρόλαβες να το δεις. Απίστευτο. Πρόλαβα, ναι. Πάμε στο επόμενο που είναι Painted Desert, στην Αριζόνα, παιδιά. Ένα από τα αξιοθέατα που πρέπει να δει οποιοδήποτε επισκέπτης. Είναι το Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένων Δασών της Αριζόνα. Και η ζωγραφισμένη έρημο συγκεκριμένα αυτή είναι. Ναι. Εντάξει, δεν τη ζωγραφίσα πολύ καλά. Γιατί μια χαρά, υπέροχη είναι. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Δεν τρελάθηκα. Το βόρειο τμήμα του πάρκου βρίσκεται μέσα στη ζωγραφισμένη έρημο, μια περιοχή στην περιοχή των τεσσάρων γωνιών, την Αριζόνα, το Νέο Μεξικό, το Κολοράντο και τη Γιούτα. Πάρα πολύ. Είναι αυτό το σημείο εκεί μέσα που πατά. Τέλος πάντων, ναι. Που πατά τι. Κατάλαβα. Όποιο έχει δει Breaking Bad που πέταξε το νόμισμα η Σκάρλετ. Πέταξε το νόμισμα και λέει που θα πάω, που ήταν ανάμεσα σε τέσσερις πολιτείες. Εκείνη η στιγμή ήταν. Πολύ σημαντική στιγμή για τον Breaking Bad. Λες. Λέω. Πάμε στην Αιθιοπία, στην Ντανακίλ Depression, που είναι το βορειότερο τμήμα του τρίγωνου Αφάρ, μιας γεωλογικής γούβας που συναντήθηκαν τρεις τεκτονικές πλάκες. Εδώ οι πλάκες που μακρύνθηκαν μαζί, με ρυθμό 1 με 2 εκατοστά ετησίως. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να δει κάποιος λίμνες λάβας να φωτίζονται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, ρήγματα φωτιάς και θερμοπίδακες. Πολύ ωραίο, ε. Μοναδικό. Μοναδικό. Και το κυτρινάκι αυτό είναι. Το κυτρινάκι αυτό είναι πολύ ωραίο. Και της μόδας φέτος. πάω στο νούμερο 6. Fly Geyser, ναι. Στη Νεβάδα. Ναι. Ένα από τα μυστικά, λέει, της Νεβάδα είναι το Flying Geyser, αυτό που σας είπα μόλις τώρα. Δημιουργήθηκε τυχαία το 1916 σε μια προσπάθεια ανέβρεσης νερού για να μετατραπεί τμήμα της περιοχής της ερήμου σε καλλιεργήσιμη έκταση. Μπράβο. Τι εννοείς? Απίστευτο. Αυτό που βγαίνει από... Μισό. Για δεκαετίες η γη, λέει, παρέμενε ήσυχη, όταν ξαφνικά το 1960 το υπόγειο θερμό νερό βρήκε ένα αδύναμο σημείο. Το θερμό νερό μαζί με ορυκτά στοιχεία άρχισε να ανεβαίνει στην επιφάνεια, δημιουργώντας αυτόν τον εντυπωσιακό πίδακα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Ο πίδακας έφτανε, λέει, στο ύψος τα 12 πόδια, αλλά κάθε χρόνο μεγάλωνε το ύψος του. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Ναι. Πριν συνεχίσουμε στα επόμενα, να παραγγείλω ένα ξεμάτιασμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Γεωργία του Ηλία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ευχαριστώ από την τάπο. Αυτά. Πάμε τώρα σε break. Αναστασία Αμαρτίες. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και εγώ θα προσπαθήσω να σταματήσω να χαρτιά. Ναι, φύγαμε σε break, παιδιά. Πάμε. Hello! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδιά. Τελευταίο πάρτα αυτής εδώ της εκπομπάρας. Και... Εκπομπάρα, δεν τη λες και εκπομπή. Εντάξει, μας ρίχνουμε. Έλα τώρα, το ρίχνεις πάρα πολύ. Εκπομπάρα! Έλα τώρα. Μόνο. Εκπομπάρα, έλα, talk to man! Έλα ρε παιδιά, να ξυπνάμε λίγο. Και τώρα σας έχω, παιδιά, αλλάζουμε θέμα κατευθείαν. Δεν έχει τώρα τι βλέπαμε πριν, αυτά που βλέπαμε τέλος πάντων. Δεν έχουμε τέτοια. Ναι. Έχουμε συνέχεια με τα περίεργα νηφικά, τα πιο περίεργα νηφικά και τέτοια φασούλα. Ωραία, η ώρα μου είναι καλή. Η ώρα σου καλή σίγουρα, αλλά θα είναι τα πιο παράξενα νηφικά που έχεις δει ποτέ. Ναι, και δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη για το πρώτο. Έχω νηφικό. Διαλέξει νηφικό, το ξέρεις. Ναι, ναι, δεν κάτσε, μήπως πάρεις ιδέες. Σιγά μου, αλλά έχω διαλέξει το νηφικό μου. Θέλω να πάρεις ιδέες. Γιατί είναι μπροστά αυτά τα νηφικά. Παιδιά, έχουμε το νούμερο 1 με το νηφικό από χαρτί τουαλέτας. Ταραμ. Πανέμορφο, ωστόσο. Όντως. Πανέμορφο και φαντάζομαι. Ίσως αυτό να είναι κάτι που έγινε, ξέρεις, για κάποια συγκεκριμένη καμπάνια. Που ναι. Σου λέει, κοίτα, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και αυτό, όχι τώρα κάποιος να το φορέσει. Ναι, φαντάζομαι και εγώ, εντάξει. Εκτός κι αν είχε δυσκολιότητα η νύφη. μπορούμε να πάμε και στο νούμερο 2. Θέλεις να μου τα παρουσιάζεις και να τα σχολιάζεις. Ωραία, τα παρουσιάζω όλα εγώ. Ωραία, γιατί τι θα σχολιάσεις εσύ για τον νύφικο? Με το χαρτί τουαλέτας. Όχι, θα τα σχολιάζω εγώ σαν, είναι, σαν μέλουσα νύφουλα. Α, ωραία, ωραία. Πάω στο νούμερο 2 που έχουμε νυφικό με ουρά 2 μιλίων. Έλα, για το Θεό. Α, είναι, κρέμεται. Α, τώρα κατάλαβα τι έγινε. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Τόσο πολύ θέλεις να ξεχωρίσεις και να κάνεις μπαμ την ημέρα του γάμου σου. Δηλαδή, βλέπω και κάτι μακριά, πολύ μακριά, πολύ μακριές ουρές που φοράνε. Και λέω, γιατί τόσο μακριά? Μπορεί, δεν μπορείς να περπατήσεις.
Σου λέει τώρα μην το αδικήσουμε. Να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό όταν μια δασκάλα, ας πούμε, παντρεύεται και παίρνει όλο το τμήμα να είναι παρανυφάκια. Αυτό, θες και μεγάλη ουρά. Όμορφο, ναι, φυσικά γιατί το χρειάζεσαι κιόλας εκεί. Αυτό. Αλλά υπό άλλες συνθήκες τώρα να μην έχεις και παρανυφάκια και να έχεις μια τεράστια ουρά και να σέρνεται κάτω. Δεν μου άρεσε και σαν θέμα το ναι. να σέρνεται. Okay. Πάντως το δικό μου δεν έχει ουρά. Την απορρίψουμε. Το νούμερο 2 απορρίφθηκε. Απορρίπτεται. Πάμε στο νούμερο 3 που εγώ το ακούω. Νηφικό τούρτα. Παρακαλώ πολύ. Για να δω. Να το. Έλα. Έλα, ωραίο. Τεράστια τούρτα, ε. Τεράστια τούρτα και έτρωγα κι εγώ, Κώστα. Έτρωγες. Τούρτα. Τούρτα, τούρτα. Α, ναι, μου έχει φύγει το ακουστικό. Α, ναι, έτρωγα τούρτα. Έτρωγα τουρτίτσα και νόστιμη φαίνεται. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μόνο το ζευγάρι μπορεί να φάει από αυτή την τούρτα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Πάμε στο νούμερο 4 που έχουμε. Είναι πάρα πολύ τούρτα για ένα ζευγάρι. Εντάξει, θα το βολέψω εγώ αυτό, μην είναι. Νηφικό, παιδιά, από κεκάκια έχουμε. Αυτό σαν να μου ακούγεται καλύτερο. Με κεκάκι, ναι, και εγώ το άκουγα λίγο, γιατί άμα είναι κομμάτια. Έτσι, μπας και όσο θες. Για δες. Α, όχι. Όχι, ούτε αυτό, ε. Γιατί εμένα κάπως μου κάνει. Τι σου κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή και λιώσουνε. Α, αυτό ναι, έχεις ένα δίκιο. Θα, ναι, πρέπει θα γίνει χειμώνα ο γάμος. Όλα, παιδιά, θα γίνει χειμώνα, μωρέ, ο γάμος. Θα το... Χειμώνα, καλά. Το κάτω-κάτω κεκάκι εσύ θα το φας, που ακουμπάει πάτωμα. Το τρώγε ο Ορφέας, λέει. Γιατί θα δεις το κάτω-κάτω κεκάκι μετά που θα έχει ακουμπήσει πάτωμα, θα πάρεις το πάνω. Ή θα έχεις χαθεί που το κάτω ακουμπούσε πάτωμα. Δεν ησυχαίνομαι εγώ. Α, ωραία. Τίποτα, και το κάτω-κάτω. Πάμε στο νούμερο 5 που έχω νηφικό, λευκή σοκολάτα. Ω, αυτό ακούγεται ωραίο. Και αυτό το ακούω. Και αυτό το ακούω. Μπράβο. Όπα. Μπράβο. Εδώ, παιδιά, αλλάζει το πράγμα. Και αν είναι και κρατσανιστό, τη κάνει ένα κρίτσι-κρίτσι στο γαμήλιο κρεβάτι. Κρίτσι στο γαμήλιο κρεβάτι. Κρίτσι-κρίτσι. Έλα, η λευκή σοκολάτα. Ωραία, ωραία. Ωραίο. Να είχε και καμία επένδυση με αμύγδαλο, με σταφίδα, με blueberry. Χθε μου τι ακούω. Όντως τώρα το εννοούσε αυτό. Ναι. Με αμύγδαλο. Το είπα. Συνεχίζω, παιδιά. Νηφικό με μπαλόνια. Μπαλκόνια διάβασα στην αρχή και αγχώθηκα. Αλλά με αυτά που έχουμε δει και όλες εδώ πέρα, θα μπορούσα να ήταν και μπαλκόνια. Πεις, αλλά και τα μπαλόνια που λες. Και τα μπαλόνια, να τα. Ορίστε τα μπαλόνια. Τίποτα, μία δοντογλυφίδα, είσαι κούκλα. Μία δοντογλυφίδα είσαι. Προσπάθησα να καταλάβω τι. Και τη χαλάσω όλο το γάμο, λίγο. Πα και τη κάνω στο νηφικό. Είναι δυνατόν. Εντάξει, πώς είναι να. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που μου δείχνεις εδώ είναι για επίδειξη, όχι για να τα φορέσει κάποιος. Α, ναι, τώρα, τώρα που θα δεις όμως το επόμενο. Είναι για να δείξουμε διαφορετικές ιδέες που είχαν κάποιοι σχεδιαστές. Τώρα που θα δεις το επόμενο. Παιδιά, έχουμε νηφικό ανθισμένο. Γιατί με αυτό θα πάθεις σοκ, είμαι σίγουρος. Δηλαδή θα ξετρελαθείς, θα μου λες πού το βρήκες αυτό, το θέλω. Ωραία. Να το. Να πάω λίγο κοντά στο monitor να το δω καλύτερα, παιδιά. Μπορώ. Ναι. Μπορώ. Δεν μου έχει απαντήσει. Πήγαινε. Πάω. Πήγαινε. Λίγο πήγαινε κοντά στο monitor. Πήγαινε κοντά στο monitor. Όσο η Τζο θα είναι κοντά και θα περάσει από το πλάνο μου, θα είμαι εγώ εδώ να σας λέω την άποψή της και το τι πιστεύει. Θα ξαναπεράσει τώρα από το πλάνο μου. Να το. Αυτό είναι. Καλό. Τέλεια. Καλό. Καλό. Ωραίο. Το έδω. Φύγε. Ωραίο. Έλα, δώσε μου μία. Έλα. Κάνε μου έτσι. Ωραίο! Ωραίο! Εντάξει! Ανθισμένο! Ναι, εντάξει! Πρωτότυπο, καλό! Δεν το φόραγα, αλλά οκ. Okay. Okay, το επόμενο μήπως θα το προτιμούσες, νηφικό από εφημερίδες. Για να δω. Να ενημερώνεσαι κιόλας. Όχι, γιατί καταρχάς το σχέδιο είναι άθλιο. Ναι, το σχέδιο δεν μου αρέσει. Και επίσης θα μου μύριζε χαρτί. Το γκρι όμως αν. Θα σου μύριζε χαρτί, ούτε το γκρι. Όχι, ε. Άμα σου δείξω τον νηφικό μου, θα πάθει σοκ. Θα μας πεις το τέλος για τον νηφικό σου. Όχι, δεν θα πω τίποτα για τον νηφικό μου ή θα με ματιάσουν πάλι. Έλα, ρε, εσύ τώρα, δεν γίνεται να μας δώσεις ένα χιντ. Περίμενε. Νηφικό από μαλλί από πρόβατα της νύφης. Έλα, ναι. Αν τα πρόβατα κάνεις. Δηλαδή του γαμπρού, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει ο γάμος. Κοίτα, αυτό έχει μέσα ένα χαρακτηριστικό της νύφης, το οποίο μου αρέσει σαν ιδέα, ότι κοίτα, η ζωή μου έχει εμπεριέχει πρόβατα, θα χρησιμοποιήσω, θα τα σφάξω, θα τα ξεγουνιάσω, θα τα βάλω για νηφικό, όχι. Έχεις δίκιο. Καταλαβες, δηλαδή κάπου εκεί κολλάει. Γιατί θα μπορούσε να πάρει μόνο τη φλογέρα, άμα είναι τσοπάνης. Καταλαβες, ναι. Κοίτα, μ' αρέσει που έχει το στοιχείο της ζωής της μέσα, τον νηφικό. Αν είναι συνθετική η προβατίνα που μα φοράει. Δεν είναι. Δεν είναι, δυστυχώς. Δεν είναι. Και τώρα πάω, παιδιά, σε αυτό το νούμερο το οποίο σίγουρα στο τελευταίο μας και είμαι σίγουρος ότι η Τζο θα πρωτοτυπήσει και ο γάμος της θα γίνει κάπως έτσι.
Και έχουμε το νηφικό χωρίς νηφικό. Ταραν! Αυτό είναι. Ούτε να μπαίνουμε σε έξοδα, ούτε αυτό δεν μου κάνει. Στένεψέ το, φέρτο αυτό και η ουρά πως να είναι και φαντάζομαι έτσι και το πέπλο και πέφτει μπροστά και πίσω. Τίποτα. Μια ανθοδέσμη, έναν γαμπρό. Ένα φίλο σικής για τον γαμπρό. Ένα φίλο σικής. Ούτε! Ούτε! Τι να το κάνουμε το φίλο σικής. Τίποτα. Και ο παπάς γυμνός. Για να γίνει το μυστήριο. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται κι αυτό. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Φυσικά και απορρίπτεται. Άμα με δεις νύφη θα πάθεις σοκ. Θα μας πεις κάποιο παραπάνω στοιχείο. Ναι, γιατί το έχεις επιλέξει από τώρα. Γιατί το έχω επιλέξει από τώρα. Γιατί ονειρεύουμε την ημέρα του γάμου μου. Α, ναι. Αλλά ξέρεις πώς θα μου τα φέρει η ζωή. Όπου το ονειρεύομαι κάτι, μου τα φέρει αντίθετα. Τύπου θα κλεφτώ με κανέναν και θα πάω στο εκκλησάκι, έτσι στα κρυφά να παντρευτώ. Αυτό είναι το όνειρο ή αυτό είναι το τι θα γίνει. Όχι. Το όνειρό μου είναι άλλο. Official. Έχω βρει την τοποθεσία, το νηφικό, τα όργανα που θα παίζουν πάνω από τον DJ μουσική, το στολισμό της εκκλησίας έχω βρει και της παραλίας, γιατί σε παραλία θα γίνει. Α. Και το νησί έχω βρει που θα γίνει ο γάμος μου. Α, σε νησί, θα μας βάλεις έξοδο δηλαδή. Δίπλα θα είσαι. Α, εντάξει. Αλλά δεν από παραπάνω πράγματα τώρα και μου κλέβουν τις ιδέες. Πρόταση έχουμε. Όχι. Εντάξει. Βλέπεις εσύ να έχουμε. Όχι, ρε παιδί μου, έλεγα μήπως είναι τίποτα στη σκαριά. Να δώσουμε εδώ πέρα λίγο τυράκι στον κόσμο. Θες να μας δώσεις κάποιο στοιχείο για τον νηφικό, μιας και είδαμε 10 νηφικά. Ένα στοιχείο, ρε παιδί μου, θα είναι λευκό. Χαίρομαι πολύ. Θα είναι λευκό. Λοιπόν, θα είναι όλο στενό. Είναι αρκετά στενό. Όχι, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να μου το κάνεις αυτό. Άκου. Είναι στενό. Ναι. Μπράβο, δώσε μου εκεί να σας εξηγήσω εδώ δώσε, πέρα τι γίνεται. Το δώσε. Είναι στενό. Ναι. Είναι στενό και εδώ, εντάξει. Ναι. Όλο, δηλαδή είναι σαν αλφα γραμμή. Πίσω η πλάτη είναι όλη ανοιχτή, όλη μέχρι κάτω. Mm-hmm. Έχω βρει το μαλλί που θα κάνω, εντάξει, το μακιγιάζ φυσικά. Και έχει αρκετή δαντέλα, αλλά δεν θα πω παραπάνω. Ωραία, πάνω. Εντάξει, νομίζω καλύφθηκα. Πήρα αυτά που ήθελα, ναι. Πήρα αυτά που ήθελα, το έχεις να το δω. Εμένα. Ναι, εντάξει. Ας το δείξω. Θα το δω εγώ, παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό. Φεύγουμε, αυτό ήταν, τελείωσε και αυτή η εβδομάδα, τελείωσε δηλαδή και αυτό το τοκτουμάτ. Δηλαδή εσύ δεν έχεις σκεφτεί τι θα βάλεις στο γάμο σου. Εγώ έχω σκεφτεί ότι δεν θα παντρευτώ. Εντάξει. Ναι. Είμαι από αυτούς που μου δίνουν συγχαρητήρια πάνω. Είμαι από αυτούς που δεν θέλω. Θέλω να συμβιώσω με έναν άνθρωπο, αλλά δεν νομίζω ότι θέλω να παντρευτώ. Εντάξει. Ναι. Δεκτό. Σύμφωνο. Ευχαριστώ. Όχι σύμφωνο. Σύμφωνο. Σύμφωνο συμβίωσης. Εντάξει. Σύμφωνο, ευχαριστώ. Ναι. Όχι σύμφωνο. Ναι. Κοίτα, θα σου πω, άμα χρειαστεί να πέσουν οι τζίφρες για την περιουσία, ας πούμε, γιατί γι' αυτό θα γίνει, άμα είναι να γίνει κάτι. Θα βάλω την τζίφρα μου. Αν η κοπέλα που θα έχει θέλει πάρα πολύ να παντρευτεί. Εντάξει, άμα θέλει πάρα πολύ, να βρει ένα παιδί να παντρευτεί. Δεν έχω θέμα. Αλήθεια. Αλήθεια το λες. Δεν θα έκανες πίσω. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω. Αλήθεια. Οκ, παιδιά, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό έτσι το TopToMad. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας άλλη μία μέρα. Αυτό είναι Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθούμε. Αχ, επιτέλους. Φαντάζεστε να πάω επιτέλους για το πρώτο μου μπάνιο. Παιδιά, δεν έχω κάνει μπάνιο. Και είναι τέλος Αυγούστου. Παιδιά. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι εκείνο το Σάββατο θα πήγαινα για βουτιά. Ναι, αυτό. Δεν πήγα. Ωραία, να κλείσουμε να πάμε. 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 Πάμε, ωραία. Άντε, φιλάκια, παιδιά. Γεια σας.